Μόλις επιστρέψαμε από την εκδρομή της ηλεκτροκίνησης στην Καλαμπάκα. Όπως βλέπετε εδώ, ήμασταν πολύ οργανωμένοι. Κάναμε μία πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Παρασκευή πρωί με Κυριακή απόγευμα. Βρεθήκαμε 19 ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε κάποια στιγμή στην περιοχή των Μετεώρων. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε και πλάνα να σας δείξουμε. Εννοείται ότι δεν ξεχάσαμε να υλοποιήσουμε την ζωντανή εκπομπή της ομάδας Σάββατο βράδυ live από το ξενοδοχείο στο οποίο μέναμε με πάρα πολλούς γνωστούς και εκλεκτούς καλεσμένους. Θα βάλω κάπου σύνδεσμο, αυτό το επεισόδιο δεν πρέπει να το χάσετε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και έγιναν πολύ ωραίες συζητήσεις. Λοιπόν, εδώ μας έχουν πιάσει μία θέση φόρτισης. Θα δείξουμε αυτή τη στιγμή τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που κάποιος πάει να φορτίσει και παρκάρει σε μία θέση φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Παίρνουμε το σχετικό καρτελάκι, το βάζουμε στο παρμπρίζ, ούτως ώστε ο άνθρωπος να ενημερωθεί. Δεν λέμε ότι το έκανε επίτηδες, απλά υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Έχουμε εδώ παρακαταθήκη. Όποιος παρκάρει σε θέσεις φόρτισης πρέπει να ενημερώνεται. Γιατί εκεί λέει θέσεις μόνο για φόρτιση. Λοιπόν, ξεκίνησα να βρέχει. Φορτίζουμε με βροχή με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Έχουμε γεμίσει όλους τους φορτιστές της ΔΕΗ στον ΑΒ. Καταλάβαμε όλα τα πάρκινγκ. Φορτίζουμε όλοι και απέναντι στο πλατείο της BP φορτίζουν άλλοι 2-3. Καπνός, πού! Καπνός! Κατά τα άλλα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Η επόμενη εξόρμηση προβλέπεται από ό,τι λέει η διαχειριστική ομάδα, η Οργανωτική Επιτροπή, μάλλον για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε, αν εφαπρόπτου. Αυτή τη βδομάδα δεν έχουμε ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους φόρτισης, γιατί η ομάδα που οργανώνει αυτή την ενημερωτική καμπάνια ήταν εξ ολοκλήρου στο ταξίδι αυτό που κάναμε. Επομένως θα το αφήσουμε για την επόμενη, αν και νομίζω δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη. Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πλάνα. Βέβαια ο καιρός δεν μας έκανε 100% το χατήρι. Είχαμε κάποια θέματα, αλλά τα καταφέραμε γιατί δεν είμαστε σχετικοί με το αντικείμενο, όπως τα έχετε καταλάβει. Λοιπόν, θα φτιάξω μία playlist και εγώ και όσοι άλλοι φίλοι έχουν πλάνα. Θα μοιράσουμε μεταξύ μας τα πλάνα και θα βγει πολύ ωραίο περιεχόμενο από αυτό το ταξίδι. Stay tuned και για να μην χάνετε ενημερώσεις, κάπου έχει κάτω μία εγγραφή. Και εγώ και οι άλλοι θα βάλουμε όλων τα σχετικά βίντεο για να μπορούμε έτσι να έχουμε ανταλλαγές, να μπορείτε εύκολα να βρίσκετε το συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή το ταξίδι της ηλεκτροκίνησης στην Καλαμπάκα. Θα τα πούμε σύντομα.